Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Είστε καλά. Οδηγούμε στον πάγκο. Κάνω αυτό το αγενές, σας ζητώ συγγνώμη, σας προσφέρω. Σας ευχαριστώ. Και ξαναήρθα. Μα τι ωραία να μιλάς με καλλιτέχνες που έχουν μια τόσο ωραία πορεία. Πω. Είμαι τόσο τυχερή με αυτή την εκπομπή. Αχ, δεν ξέρω που πάμε. Πάμε στα εξωτερικά. Στον Αλέξανδρο Λιζάρδο. Ωραία, έχει λογική. Είναι ταξιδέψω μέχρι το Σαν Σεμπαστιάν τώρα. Με όλη αυτή την υπέροχη ενέργεια που έχω πάρει από τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Αλέξανδρε Λιζάρδο, είσαι στο Σαν Σεμπαστιά. Αλέξανδρε, πώς περνάς εκεί, σου φέρονται καλά, πες μου. Συνεχίζει στο Σαν Σεμπαστιάν να είναι η ίδια κατάσταση που σας περιέγραψα για την προηγούμενη φορά. Είμαστε κυριολεκτικά σε όλους τους χώρους του φεστιβάλ, ακόμα και στον δρόμο, με μάσκες. Υπάρχει μια φοβία ακόμα και σε όλες τις προβολές. Απαγορεύεται να βγάλεις τη μάσκα σου ακόμα και για ένα-δύο λεπτά να συνέλθεις. Καλά κάνουν βέβαια οι άνθρωποι. Η κατάσταση είναι ακραία εδώ στην Ισπανία. Το αν συμπεριφέρονται καλά ή όχι οι Ισπανοί και ιδιαίτερα οι Βάσκοι έχουν εξαιρετικούς τρόπους, ενέργεια, ευγένεια και ουσία σε αυτά που κάνουν. Έτσι και στο κινηματογραφικό του φεστιβάλ. Φέτος λοιπόν το εμπιστεύτηκαν με και χωρίς μάσκα σημαντικοί καλλιτέχνες. Μεταξύ αυτών ο Johnny Depp για το Croc of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan. Επίσης προβλήθηκε το The Great Fellow, ή Φεϊόβε, όπως τον προφέρουν για την ακρίβεια οι Ισπανοί, είτε καινούργια ταινία του Matt Dillon, και το Falling. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Viggo Mortensen και αύριο έχω και προσωπική συνέντευξη μαζί. Ωραίο δωμάτιο βλέπω σου έχουν. Να σου πω, Αλέξανδρε. Άστα αυτά. Για την ταινία σου πες, εμένα αυτά με νοιάζουν. Για το γύψο. Τι γίνεται με το γύψο. Στο γύψο τι γίνεται. Γίνεται αυτό που συμβαίνει και στην καθημερινότητά μας, στους γκαφατζίδες που επιλέγουμε με χιουμοριστική διάθεση να αντιμετωπίσουμε την ζωή και την καθημερινότητά μας. Μπλέκουμε σε παράξενες καταστάσεις. Πολλές φορές ο σουρεαλισμός μας προλαβαίνει. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και στο κεντρικό χαρακτήρα της ταινίας, ο οποίος στην προσπάθεια του να τηρήσει τον νόμο και την ηθική, κάπως την πατάει, καταλήγει στο γύψο και τελικά ο ίδιος ο γύψος θα του βρει τη λύση για το μεγάλο του πρόβλημα, που είναι μία απόδραση. Για να δούμε το τρέιλερ. Be gentle. Είναι η πρώτη μου φορά με μαξιλάρι. Και με αυτή την υπογραφή θα μπορώ να κάνω συνέχεια καλές ταινίες. Δεν γράφει πουθενά τη λέξη καλές μέσα στο συμβόλαιο. Ωι, τι γίνεται! Άντε στο διάολο και οι δυο σας. Εγώ φταίω που κάθομαι και ασχολούμαι. Καλά μου τα λέγει η μάνα μου. Ξέρω ότι ήσουν εσύ, Φρέντο. Μου σπάσες την καρδιά. Όχι, όχι στο πρόσωπο. Πώς θα με δει το κοινό μου? Ήμουνα Έλιοτ Νες στην προηγούμενη ζωή μου. Μα αναγνωρίσετε έτσι, άδωστο που είμαι. Μια ταινία που σπάει κόκαλα, Αλέξανδρε. Τι έγινε, στο Άνιμα Σύρος παίχτηκε στο φεστιβάλ δράμας. Ενημέρωσέ μας λίγο, σε παρακαλούμε. Στη δράμα λοιπόν ανέβηκε στην πλατφόρμα από χθες, οπότε έχει τη δυνατότητα το κοινό να την παρακολουθήσει φυσικά χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Ήταν μέσα στις επιλογές των ελληνικών animation. Στην Σύρο θα προβληθεί την Κυριακή. Θα βρίσκομαι και εγώ, ελπίζω, γιατί με αυτά που γίνονται εδώ με τις πτήσεις και τις ακυρώσεις και όλα αυτά τα ζητούμενα, ελπίζω να. Καλά, να σου πω κάτι. Άμα δεν είσαι εσύ, όλο και κάποιο από τους συντελεστές θα είναι. Είναι με μεγάλο ερωτηματικό όλο αυτό. Όπως, να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία. Εμείς θα τους δούμε τώρα να μιλάνε στο βίντεο. Περίμενε. Να τους δείτε, φυσικά. Παιδιά, όπως το κάναμε στις πρόβες, θέλω να δω επαγγελματισμό. Έτοιμοι. 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 Είναι πολύ περίεργο να μην ξέρω τι χαρακτήρα είναι να παίξω. Έχω δει μόνο ένα πρόσωπο. Πώς τον κόβετε? Και προσπαθώ να μπορώ να σας αυτό, να αρέσει. Ρε, συγκεντρωθείτε. Ληστεία πάμε να κάνουμε. Δεν πάμε σε πασαρέλα. Και εδώ είναι τα μαγειρία μας. Όπου έχουμε μόνιμη σύνδεση 24 ώρες το 24ωρο με το κέντρο δηλητηριάσεων. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Ελπίζω να αρέσει. Ελπίζω να γελάσετε. Ελπίζω να περάσετε όλοι καλά. Φρέντο, έφαγες τον τελευταίο ριζόγαλο? Όχι. Ξέρω ότι ήσουν εσύ, Φρέντο. Μου σπάσες την καρδιά.
Μου σπάσε στην καρδιά στα δύο. Βαρύτητε ρε, ανοίξτε πήρε, πυροβολάτε ρε, τι κάθεστε ρε, άντε ρε, ορμάτε ρε, βαρύτητε. Όλοι εδώ τζέιλαρ παιδί μου είναι χωρισμένοι σε κλίκες. Μέλη της Ku Klux Klan, νέοι φαν των Star Wars, παλαιοι φαν των Star Wars που δεν τους αρέσουν οι νέες ταινίες και στο βόρειο τμήμα βλέπεις ό,τι έχει απομείνει από τη μαφία. Αν τύχει να πάει φυλακή τον Ιούνιο του 2018, όχι να κάνεις παρέα δυο άτομα με το όνομα Λακής και Στάνλι. Και να φορείς ζαγκέτα, εν να κρυώσεις. Πολύ συγκεκριμένη συμβουλή, μητέρα. Πώς γίνεται, βλέπει μπροστά το μέλλον αυτή. Και με αυτή την υπογραφή θα μπορώ να κάνω συνέχεια καλές ταινίες. Δεν γράφει πουθενά τη λέξη καλές μέσα στο συμβόλαιο. Netflix, Αλεχάνδρο, Λιζάρδο, πού είναι, μου φύγε. Α, τα έβγαλε όλα. Μου φύγε. Α, καλό ταξίδι. Ναι, λοιπόν, καλό ταξίδι ταινία. Και επειδή έτσι γίνονται όλα αυτά, πάμε και εμείς σε break, γιατί θα επιστρέψουμε ελληνικό κινηματογράφο. Έχω και τραγούδι ελληνικού κινηματογράφου και Μάκη Δελαπόρτα αφιερωματικό. Λοιπόν, για ελάτε σας παρακαλώ. Δεν θέλω, απουσίες, δεν θέλω.